Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα παιδιά που είναι κάτω από 18 χρονών και βρίσκονται στην Ελλάδα χωρίς τους γονείς τους και χωρίς υποστήριξη. Επιτροπία. Τι είναι επιτροπία και ποιους αφορά? Για κάθε άτομο κάτω των 18 ετών που βρίσκεται στην Ελλάδα χωρίς να υπάρχει κάποιος συγγενής ή άλλο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την φροντίδα του. Το κράτος ορίζει γι' αυτό. Εάν επίτροπο. Τι είναι ο επίτροπος? Ο επίτροπος μπορεί να είναι άντρας ή γυναίκα και πρέπει να έχει σπουδές και γνώσεις σχετικά με την φροντίδα ενός παιδιού. Είναι η δουλειά του να εκπροσωπεί και να υποστηρίζει παιδιά που βρίσκονται στην Ελλάδα χωρίς τους γονείς τους. Ποια είναι ακριβώς η δουλειά του και τι κάνει για σένα? Σου συμπεριφέρεται με σεβασμό, υπεραπίζεται τα δικαιώματά σου, ακούει τη γνώμη σου, τις ανάγκες σου και τις επιθυμίες σου. Υπογράφει όλα τα έγγραφα που σε αφορούν, ίδιος αν είσαι κάτω των 15 ετών. Είναι διαθέσιμος για να τον πάρεις τηλέφωνο και να τον συναντήσεις όταν χρειάζεσαι. Συνεργάζεται με υπηρεσίες ή το σχολείο ή τον γιατρό ή το κέντρο που μένεις, ώστε όλοι μαζί να κάνουν το καλύτερο για σένα. Και σύμφωνα με τον νόμο, φροντίζει να είσαι ασφαλής. Ένας επίτροπος είναι συνήθως υπεύθυνος για 15 παιδιά, όμως πάντα πρέπει να βρίσκει αρκετό χρόνο και χώρο για κάθε παιδί που υποστηρίζει, ώστε να μπορεί να επικοινωνεί τα θέματα που το απασχολούν. Είτε τηλεφωνικά, είτε από κοντά. Τι μπορείς να κάνεις εσύ? Μπορείς να γνωρίσεις τον επίτροπο σου, να τον εμπιστεύτεις και να καταλάβεις ότι είναι εκεί για να σε βοηθήσει. Μπορείς να περάσεις χρόνο μαζί του, μπορείς να τον μιλήσεις αν έχεις απορίες ή αν σε προβληματίζει κάτι. Αν δεν είσαι ευχαριστημένος μαζί του, μπορείς να παραπονηθείς σε αυτόν, αλλά και στη οργάνωση που εργάζεται. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου υπάρχει ειδική υπηρεσία που λέγεται Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανήλικων, που φροντίζει κάθε παιδί στη χώρα να έχει επίτροπο δίπλα του. Ευχόμαστε καλή αρχή στη συνεργασία σας μαζί με τους επίτροπους. Μην ξεχνάτε, αν δημιουργηθούν προβλήματα στη σχέση σας, έχετε το δικαίωμα να εκφράσετε τα παράπονα σας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια!